Και χρόνια πολλά. Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου μας να μας χαρίσει την ηθική πνευματική Ανάσταση του κάθε ενός προσώπου και γενικά την Ανάσταση του έθνους μας, της πατρίδας μας, της Ορθοδοξίας μας, του Ελληνισμού και της παγκόσμιας οικουμενικής Ορθοδοξίας μας. Να χαρίζεται ειρήνη σε όλο τον κόσμο, ο Κύριος, ο Αναστάς εκ νεκρών. Τα προμηνύματα της Αναστάσεως τα γιορτάσαμε το Σαββάτο το πρωί. Την Κυριακή, τα μεσάνυχτα, ξημερώνοντας Κυριακή, θα πούμε το Χριστός Ανέστη. Τέλειωσε και η Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία συμπυκνώνει όλο το λειτουργικό χρόνο. Θα ασχοληθούμε σήμερα με κάτι που είναι αναγκαίο, με την Ανάσταση του Χριστού μας. Ποια Ανάσταση? Τη Βυζαντινή Ανάσταση. Δηλαδή, θα ασχοληθούμε με την Ανάσταση του Χριστού στη Βυζαντινή εικονογραφία. Γνωρίζουμε ότι η Βυζαντινή Ιμνοδία και η Βυζαντινή εικονογραφία, η ζωγραφική λεγόμενη, είναι η γλώσσα της Ορθοδοξίας μας. Και μία εικονογραφία που δεν είναι Ορθόδοξη, που δεν εκφράζει το λειτουργικό Ορθόδοξο Πνεύμα, δεν έχει θέση μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο λειτουργικό χώρο και μέσα στο λειτουργικό χρόνο. Άραγε, ποιες εικόνες θα έχουν οι Εκκλησίες του Αναστάντος Χριστού σήμερα στην Ανάσταση? Ποιες εικόνες Αναστάσεως έχουν τα σπίτια των χριστιανών Ορθοδόξων? Ποιες εικόνες συναντάμε στα προσκυνητάρια για να ασπαστούμε, Ορθόδοξες ή αντιορθόδοξες δυτικές αναγεννησιακές, που δεν έχουν τίποτε να μας πούν? Και θα πούμε ποια είναι τα λάθη της δυτικής αναγεννησιακής Αναστάσεως, της εικονογραφίας, μάλλον της ζωγραφικής, γιατί πορτρέτα φτιάχνουν οι δυτικοί, κάποιους ηθοποιούς δίνουν για Χριστό, τον παριστάνουν πως βγαίνει από μια μπανέρα, τρόπον τι είναι, σαν να είναι τάφος, βγάζει τον απόδι, βγάζει το άλλο πόδι, τρέχουν οι φύλακες με τις λόχες να τον κεντήσουν, τους ξεφεύγει δίθεν ο Χριστός και παίζουν ένα κυνηγητό τροποντινά, στρατιώτες και Χριστός, και τελικά ξεφεύγει, σώζεται ο Χριστός, λυτρώνεται από την απειλή των σπαθιών των φρουρών και κρατάει σαν μια κλίτσα τροποντινά, μια σημαία δίθεν θριάμβου. Αυτό είναι μια γελιογραφία και όχι μια εικονογραφία, μια σχέτη γελιογραφία, και θα αποδείξουμε γιατί. Βέβαια δεν είναι το θέμα μας η Ανάσταση του Χριστού στην ζωγραφική γενικά, οπότε θα ανατρέχαμε σε πάμπολες εικόνες δυτικές, αλλά τι να τις κάνουμε να τις δούμε. Υπάρχουν εικόνες που ούτε καν μπορείς να τις σεβαστείς σαν εικόνες του Χριστού. Γι' αυτό μόνο δύο, σαν παράδειγμα προς αποφυγήν φυσικά, θα δείξουμε δύο μόνον εικόνες από την αναγεννησιακή τεχνοτροπία, η οποία επηρέασε και την Ορθόδοξη Ελλάδα μετά την άλωση και κυρίως κατά τον 17ο αιώνα. Οπότε εισεχώρησε αυτή η αναγεννησιακή, η δυτική τεχνοτροπία, η δυτική ανάσταση, η αντιδογματική, δηλαδή αντίθετη με το δόγμα, η αντιορθόδοξη, αντίθετη με την ορθοδοξία, εισεχώρησε και μέσα στον ελλαδικό χώρο, ακόμα και σε μονές του Αγίου Όρους που έχουμε τοιχογραφίες πριν από τον 17ο αιώνα, επί τουρκοκρατίες. Ιδού λοιπόν μία ανάσταση που είναι του τύπου του Μόσχου, που είναι στο μουσείο το Βυζαντινό στην Αθήνα, και παρουσιάζει τον Χριστό να ξεπετάγεται μέσα από έναν τάφο, μόνος του να ανασταίνεται, λες και αν ετάφη και κατήλθε εις εικονά του για να αναστήσει τον εαυτόν του.
Δεν έχει καμία σχέση αυτή η Ανάσταση με την Εκκλησία, παρουσιάζεται ο Χριστός μόνος του, κρατάει εδώ ένα τροποντινά λάβαρον και τριγύρω στρατιώτες, άλλοι πεσμένοι κάτω, άλλοι τον κοιτάζουν και μεταξύ αυτών και πολλοί άγγελοι και ένας άγγελος ανασύρει την πλάκα αυτή εδώ για να εξέλθει από τον τάφο ο Χριστός. Και εξέρχεται μόνος, χωρίς την Εκκλησία, χωρίς τον Αδάμ, χωρίς την Εύα, χωρίς τον Αδάμ με την αλυσίδα όλου του ανθρωπίνου γένους. Η πιο υποφερτή αναγεννησιακή, θα λέγαμε, ζωγραφική Αναστάσεως είναι αυτή εδώ, την οποία και επιδεικνύω, την οποία όμως δεν συνιστώ, γιατί τη συναντάμε σε πολλά προσκυνητάρια, σε πολλές ορθόδοξες εκκλησίες και μάλιστα και σε εικόνα που προσκυνούμε κατά την στιγμή της Αναστάσεως. Είναι απαράδεκτη αυτή εδώ η εικόνα για τους λόγους που θα αναφέρουμε. Γιατί είναι απαράδεκτη? Διότι παριστάνει τον Χριστό τη στιγμή της Αναστάσεως. Τη στιγμή, λέγω, της Αναστάσεως. Ενώ τη στιγμή της Αναστάσεως ουδής είδε τον Κύριο να ανασταίνεται. Δεν τον είδε κανείς. Ίσως κάποιοι πατέρες λέγουν η Παναγία μόνο. Ούτε οι άγγελοι τον είδαν, ούτε οι άνθρωποι τον είδαν, κανείς. Ανέστη λοιπόν σε στιγμή που δεν είδαν και δεν μέτρησαν και δεν απετύπωσαν τα μάτια των ανθρώπων είτε και αγγέλων, δεν απετύπωσαν το γεγονός, τη στιγμή του γεγονότος της Αναστάσεως. Επομένως, τι μας λέγει αυτή εδώ η εικόνα? Ότι ανασταίνεται τη στιγμή αυτή ο Χριστός και βγαίνει από τον τάφο και ανοίγει την πλάκα του τάφου για να εξέλθει ο Χριστός, λες και δεν ήταν δυνατόν να την εκτινάξει και να τη στείλει από τη γη στη σελήνη αυτή την πλάκα με ένα φύσμα ο Κύριος? Έχει την ανάγκη να την ανασύρει αυτή την πλάκα ο άγγελος? Και έπειτα, είναι λάθος, είναι αντιδογματική εικόνα. Δεν είναι καν εικόνα. Γιατί? Γιατί ο Χριστός ανέστη εσφραγισμένου του μνήματος. Αγαπητοί τηλεθεατές, παρακολουθήσατε, θα πω κάποια πράγματα που ίσως δεν είναι γνωστά και θα δείξω κάποιες εικόνες τις οποίες πρέπει εμείς σαν Ορθόδοξοι να τις εκτιμήσουμε, να τις αγαπήσουμε, γιατί εκφράζουν την αλήθεια, εκφράζουν το δόγμα μας, και αυτές τις εικόνες να προτιμάμε. Παρακαλώ και οι αγιογράφοι, αν θέλουν να εκφράζουν το ορθόδοξο πνεύμα, θα απορρίψουν τελείως κάθε άλλη εικόνα Αναστάσεως, κάθε και νομιζόμενη ωραία και φαντασμαγορική. Μα δεν μπορεί να έχουμε εμείς οι ορθόδοξοι εικόνες αντίθετες προς το δόγμα, αντίθετες προς την αλήθεια. Τα Ευαγγέλια, η Γραφή, δεν μας αναφέρει, και η παράδοση δεν μας αναφέρει τη στιγμή της Αναστάσεως. Δεν έχουμε πηγές ούτε στα Ευαγγέλια που να μας λέγει «Α, έτσι γίνεται, βγαίνει ο Χριστός, βγάζει το κεφάλι πρώτα, τα πόδια μετά και εξέρχεται και ανασταίνεται και ανέρχεται προς τα άνω». Δεν μας λέγει καμιά διήγηση, γιατί κανείς δεν είδε τη στιγμή της Αναστάσεως. Πώς λοιπόν αυτή εδώ η εικόνα, που δεν είναι στην ουσία ορθόδοξη εικόνα, είναι αιρετική εικόνα, πώς μας παρουσιάζει τη στιγμή της Αναστάσεως? Αίρεση. Δεύτερον, λάθος. Είναι δεύτερον λάθος λοιπόν, διότι παρουσιάζει το γίγνεσθε της Αναστάσεως, τη στιγμή της Αναστάσεως, και δεύτερον, διότι παρουσιάζει τον Χριστό ως αδύναμο να αυτοαναστηθεί. Ο Χριστός είναι η αυτοανάσταση. Τι δουλειά έχει ο άγγελος να βγάλει το λίθον για να εξέλθει ο Κύριος? Ένα δεύτερο. Και στη συνέχεια, μας παριστάνει τον Χριστό μέσα σε μια σαρκώδη, θα λέγαμε, εμφάνιση με ανθρώπινη αδυναμία, κάποιες άλλες παρόμοιες. Αυτή είναι η πιο καλή δυτική, γι' αυτό την έβαλα, η πιο καλή από όλες τις δυτικίζουσες εικόνες. Άλλες είναι σκανδαλιστικές, όπως θα δούμε. Άλλες είναι, θα λέγαμε, τελείως απαράδεκτες, όπως φέρει πίν αυτή εδώ η εικόνα του Ελ Γκρέκο, του Θεοτοκόπουλου, τον οποίον τον τιμάμε για την Σταύρωση, γιατί έκαμε αριστουργηματική την Σταύρωση, όχι όμως επιτυχημένη την Ανάσταση. Παρατηρούμε εδώ αυτό που και προείπα, ότι ο Κύριος είναι ολόγυμνος, μέχρι που σκανδαλίζει, και δεύτερον, οι λόγχες των στρατιωτών απλώνονται, λες και τον αγγίσουν να τον λοχεύσουν, να τον σκοτώσουν. Μα οι στρατιώτες έπεσαν ως σαν νεκροί κάτω, με την αστραπή
της Θείας Ακτινοβολίας της Αναστάσεως. Ούτε καν ατένισαν τον Κύριον. Είδαν τον σεισμό να αποκυλίεται ο λίθος που έγινε η αποκύληση του λίθου μετά την Ανάσταση. Ο Κύριος είχε αναστηθεί. Λοιπόν, εδώ οι στρατιώτες απλώνουν. Κοιτάξτε, λες και τον χτυπάει με την λόχινα αυτός εδώ ο στρατιώτης. Είναι λοιπόν γελιογραφίες αυτές. Ο Θεοτοκόπουλος που ήταν πραγματικά ένας άριστος ζωγράφος, έκαμε θαυμάσιες σταυρώσεις του Κυρίου μας, όμως όχι επιτυχημένη, αλλά τελείως αποτυχημένη Ανάσταση που την δείχνω προς αποφυγήν για να στυλιτεύσω αυτό το πνεύμα που εκφράζει εδώ και ο Θεοτοκόπουλος, το δυτικό πνεύμα, ότι ο Χριστός κατόρθωσε ο καημένος να αναστηθεί και να ξεφύγει τα σπαθιά των φρουρών. Τι γελίο πράγμα. Είναι δηλαδή αστεία πράγματα αυτά. Λοιπόν, είναι απαράδεκτες αυτές οι δυτικές ζωγραφιές που δεν είναι εικόνες, διότι παρουσιάζουν τον Χριστόν κυρίως ανιστάμενο μόνον του. Κοιτάξτε, μόνος το Χριστός του Βυζαντινού Μουσείου που είναι του τύπου του Μόσχου και μόνος του ο Χριστός που είναι του Γκρέκο, του Δομήνικου Θεοτοκοπούλου, μόνος του. Μα ο Χριστός στην Ανάσταση συναναστένει το ανθρώπινο γένος όλων. Έγινε άνθρωπος, εσταυρώθη και κατήλθε εις εικόνα δου για να σταυρώσει τις αμαρτίες μας, να πάρει τις αμαρτίες μας, να πάθει αντί ημών και να μας χαρίσει εμάς την απάθεια, να μας χαρίσει τη δική μας σωτηρία και να μας αναστήσει εκ νεκρών. Λοιπόν, όταν παριστάνεται ο Χριστός μόνος του να ανασταίνεται, άνευ του Αδάμ, άνευ της Εύας, είναι σαν να αποκόπτεται ο Χριστός από την Εκκλησία του. Η αλήθεια ποια είναι όμως, ότι ο Χριστός κατήρθε στον οίκον του Άδου για να αναστήσει, να συναναστηθεί μαζί του, να αναστήσει το ανθρώπινο γένος. Για να συναναστηθεί μαζί του ο Αδάμ, η Εύα και όλο το ανθρώπινο γένος και να μας χαρίσει τις νίκες κατά του Σατανά, του Άδου και τις αμαρτίες. Πηγές λοιπόν που μας αναφέρουν για την Ανάσταση του Κυρίου μας είναι η πράξη των Αποστόλων, είναι η επιστολή η Δευτέρα του Αποστόλου Πέτρου, κεφάλαιον 3 στίχος 19. Είναι η υμνολογία μας, είναι και η εικονογραφία μας, η οποία εικονογραφία έχει διαφόρους τύπους άλλων δογματικών, ιστορικών, αυστηρώς ιστορικών τύπων που παριστάνει. Ολίγα πρόσωπα, τον Χριστό να ανασταίνει Αδάμ και Εύα μαζί, τον Αδάμ και στη συνέχεια αλυσίδα Εύα και όλο το ανθρωπίνο γένος, και υπάρχουν εκεί στη συνέχεια κάποια λίγα πρόσωπα όπως ο Δαβίδος, ο Σολομών, ο Πρόδρομος, ο Άβελ, προφήτες και λοιπά. Μια τέτοια Ανάσταση βλέπουμε στη Μονή Σταυρονικήτα, όπως ακριβώς ο Χριστός εξέρχεται από το σκοτεινό σπήλαιον του Άδου και ανασταίνει τον Αδάμ, και μαζί με τον Αδάμ ακολουθεί η σύζυγός του η Εύα, δηλαδή ανασταίνει τον Αδάμ πάγγενη με όλο το ανθρώπινο γένος. Παρατηρήστε δεξιά εδώ ο Δαβίδ, στη συνέχεια ο Σολομών με τα στέματα, και στη συνέχεια βλέπουμε τους άλλους προφήτες και τους άλλους οσίους της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και τον Άβελ, όπως θα δούμε σε κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Ως προς την Ανάσταση λοιπόν, έχουμε συγκεκριμένον τον τόπο της Αναστάσεως, όπου ο Κύριος ετάφη και ανέστη εκ νεκρών. Να δείξουμε λοιπόν την εικόνα αυτή που μας περιέχει τον τόπο της Σταυρώσεως, το φρικτό Γολγοθά εμπρότης. Ιδού λοιπόν ο φρικτός Γολγοθάς, εκεί που ο Κύριος εσταυρώθη, και υπάρχει ακόμη και σήμερα αυτοί οι οποίοι, η τρύπα που είχαν βάλει μέσα το σταυρό του Κυρίου μας και δεξιά και αριστερά τους σταυρούς των δύο ληστών. Είναι ο φρικτός λοιπόν Γολγοθάς που ανήκει στους Έλληνες αυτό το παρεκκλήσι, και εκεί τελείται τακτικά Θεία Λειτουργία. Τα κανδύλια αυτά τα οποία βλέπετε αγαπητοί τηλεθεατές ανάβουν σήμερα Μεγάλο Σαββάτο
Και φυσικά υπάρχουν αναμένα και την Κυριακή. Σαββάτο λοιπόν και Κυριακή ανάβουν τα κανδύλια αυτά. Πώς ανάβουν? Από το Άγιον Φως, το οποίο κατέρχεται από τον θόλον του Ναού της Αναστάσεως, πάνω από το Άγιον Κουβούκλιον, που είναι άλλοτε σαν χιόνι, άλλοτε σαν νεφέλη, άλλοτε σαν αστραπή, σαν περιστερά που περίπταται και σπέβδει να ανάψει, να δώσει την λαμπάδα να ανάψει τη λαμπάδα του Πατριάρχου με τα 33 κεριά, τις δύο δέσμες, γιατί κρατάει δύο δέσμες ο Πατριάρχης με κεριά, 33 από το ένα χέρι και 33 από το άλλο χέρι, και δίνει στους Κόπτες και Ορθοδόξους το Άγιον Φως. Και τρέχει λοιπόν σαν αστραπή, σαν περιστέρα, και ανάβει τα καντήλια αυτά και του φρικτού Γολγοθά την ώρα που γίνεται η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός. Να δούμε τώρα το Άγιον Κουβούκλιον, εκεί ακριβώς που ετάφει ο Κύριος μας. Εδώ αυτό το μικρό ναόσχημο οικοδόμημα μας παριστάνει, περιβάλλει τον Πανάγιον Τάφων. Μέσα είναι το παρεκκλήσι των αγγέλων, ένας μικρός χώρος, και στο βάθος είναι ακριβώς η πλάκα του τάφου του Κυρίου μας, εκεί που όπου ο Ιωσήφ με τον Νικόδημο, εις μνημείων κενών λατωμημένων επί της πέτρας, ουδής είχε τοποθετηθεί, εκτός από τον Κύριο μας, ο οποίος τοποθετήθη εκεί και ανέστη εκ νεκρών από αυτή ακριβώς την τοποθεσία, από αυτό ακριβώς το Άγιο Κουβούκλιο, τον Πανάγιο Τάφο. Να δούμε τώρα, γενικά δεν θα μιλήσουμε για την Ανάσταση. Θα μιλήσουμε για κάτι που πρέπει να το κατέχουμε εμείς σαν Ορθόδοξοι, και αυτό είναι ακριβώς η Βυζαντινή παράσταση, η Βυζαντινή εικονογραφία της Αναστάσεως, ώστε να μοιηθούμε σε αυτή την μεγαλειώδη τέχνη της Αναστάσεως, για να μπορούμε και να εκτιμούμε τη Βυζαντινή εικόνα και να μπορέσει τέλος πάντων η Ορθόδοξη Εκκλησία να ξεφύγει από αυτή την δυτική επίδραση, η οποία είναι τελείως έξω και από το δόγμα και από το ήθος της Ορθοδοξίας μας. Είδαμε, είναι αντιδογματική, και συνοψίζω, παριστάνει τον Χριστό να αναστρένεται μόνος του. Τι βλασφημία! Λες και τον κατάφεραν και τον σταύρωσαν και τον έθαψαν και τον έστειλαν στον Άδη για να ξενιάσουν. Αυτό ήταν το σχέδιο των Εβραίων. Αλλά ο Κύριος ακριβώς για τούτο ήρθε, για να σταυρωθεί, για να πάθει. Γιατί ο θρίαμβος του Κυρίου μας είναι η σταύρωση πρώτα. Δεν είναι η Ανάσταση. Η μόνη θριαμβική του Κυρίου μας νίκη. Αλλά ο πρώτος θρίαμβος είναι η σταύρωση. Σταυρούμενος ο Κύριος θριαμβεύει, γιατί νικάει τις εξουσίες του κόσμου τούτου, νικάει τις δυνάμεις του Σατανάς, γίνεται αυτός που συντρίβει την κεφαλή του διαβόλου, που διαλύει το κράτος του. Και βλέπουμε με τον Κύριο σταυρούμενο συγχρόνως να ανοίγουν οι τάφοι και να εξέρχονται οι νεκροί, που είναι προμήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Να δούμε λοιπόν το μεγαλείο αυτό της Αναστάσεως του Κυρίου μας, όπως το εκφράζει η γλώσσα μας, η Ορθόδοξη, η γλώσσα μας, η εικονογραφία. Θα δούμε εμπρότης μία συμβολική παράσταση της Αναστάσεως, που αποτελεί, θα λέγαμε, την πιο αυθεντική μαρτυρία της Αναστάσεως. Ιδού λοιπόν από τη Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους, ουκ στην Όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν, όπου έκειτο ο Κύριος, είναι εικόν του 1546 μετά Χριστόν, Μονή Σταυρονικήτα Αγίου Όρους λοιπόν. Ουκ στην Όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν, παρατηρήσατε. Υπάρχουν εδώ οι μυροφόρες που έρχονται, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, να φέρουν τα μύρα και να λείψουν τον Κύριον. Και έλεγαν, τι αποκυλήσει μην τον λήθων εκ της θύρας του μνημείου. Αριστερά εδώ βλέπουμε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να κάθεται επάνω στην πλάκα, στο λίθο που απεκύλησε, και να δείχνει τον κενόν τάφων. Το κενόν μνημείο που λέμε, κενόν με έψιλον, δηλαδή άδειο μνημείο, κενό κούφιο. Και εκείνο που δεικνύει ο άγγελος είναι τούτο, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν, είδε τα εντάφια σπάργανα. Και τι είδαν και οι Απόστολοι που ήρθαν, πρώτα φυσικά οι μυροφόρες, τα οθόνια κείμενα μόνα,
Τι σημαίνει τα οθόνια κείμενα μόνα? Είδαν αυτά τα λωρίδια με τα οποία είχαν τυλίξει τον Χριστό και είχαν πάρει το σχήμα του σώματός του, όπως ξέρουμε και τον Λάζαρο, τον τύλιξαν ομοίως. Αυτά λοιπόν, αυτά τα οθόνια, αυτές οι φασκές, αυτές οι λωρίδες που είχαν τυλίξει τον Κύριο και είχαν κάνει ένα σώμα με το σώμα του Κυρίου μας και είχαν πάρει το σχήμα του σώματος, όπως βλέπουμε, έμειναν κούφια μόνα τους, γιατί μέσα από εδώ γλίστηξε το σώμα του Κυρίου μας, τα άφησε ακέραια για απόδειξη της Αναστάσεως και ανέστη εκ νεκρών. Και το σουδάριον, οι επί της κεφαλής, ου μετά των οθονίων κείμενων, ακούμε στα Αθηνά Ευαγγέλια. Είδω το σουδάριον, δηλαδή το κάλυμα που είχε καλύψει την κεφαλή. Αυτό ήταν ανεξάρτητο ένα σαν μαντήλι, σαν φακιόλι που κάλυψε το κεφάλι. Αυτό κινήθηκε λίγο και μέσα από εδώ λοιπόν, που μοιάζει σαν μετακροσκόλικας, ο Κύριος βγαίνει και γίνεται, θα λέγαμε, η πεταλούδα από θνητό σώμα, γίνεται αθάνατο αιώνιο δοξασμένο το σώμα του Κυρίου μας. Και εξέρχεται, προσέξτε, μέσα από τα οθόνια αυτά, χωρίς να τα σπάσει, χωρίς να τα σκίσει, να τα θίξει, τα άφησε ακέραια όπως ήταν το σώμα του, κούφια αυτά, φεύγει το σώμα του Κυρίου μας. Αναστάνε εκ νεκρών, το σώμα ενωμένο με την ψυχή που ήταν στον Άδη, έρχεται η ψυχή, μπαίνει στο σώμα με την δύναμη του Λόγου που ήταν και είναι πανταχού παρόν ο Θεός, ο Υιός του Θεού, ενώνεται η ψυχή που είναι στον Άδη με το σώμα που είναι στον τάφο και μένει αδιάφθορο. Δεν είναι επί του παρόντος να πούμε για το θέμα αυτό? Και έτσι εξέρχεται δοξασμένο, αυθατοποιημένο, θεωμένο το σώμα του Κυρίου μας μέσα από τα οθόνια αυτά και εξέρχεται και από το μνήμα, χωρίς να πειράξει τις φραγίδες του μνήματος, χωρίς να πετάξει τον ογκόλυνθο. Άφησε λοιπόν και τον ογκόλυνθο στο στόμιο και τις φραγίδες, τις φήνες και τις φραγίδες που είχαν βάλει οι Εβραίοι και κατέπληξε την φρουρά που ήταν περίπου 500 στρατιώτες που είχε δώσει την κουστοδία ο Πιλάτος, τους κατέπληξε όταν είδαν τα σήμαντα δρασώα, δηλαδή το κουβούκλιο, το σπήλαιον αυτό μέσα στο οποίο ήταν το σώμα του Κυρίου μας, ήταν τελείως άθικτο και ο Χριστός μέσα δεν υπήρχε. Και όταν λοιπόν ήρθε ο άγγελος, όταν πλησίαζαν οι μυροφόρες, έγινε σεισμός όπως λέει ο Ματθαίος, απεκτινάχθη ο λίθος από τον άγγελο, όχι να εξέλθει ο Χριστός. Ο Χριστός είχε αναστηθεί, γιατί αναστήθη εσφραγισμένου του μνήματος. Εδώ μας δείχνει ο λίγο μετά την Ανάσταση. Ο λίγο μετά την Ανάσταση είναι μια κλασική παράσταση, ουχές την όδε. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Ο λίγο μετά την Ανάσταση είναι η παράσταση αυτή, όταν έρχονται οι μυροφόρες. Ο Χριστός λοιπόν ανέστη εσφραγισμένο του μνήματος, όταν ήταν κλειστό το μνήμα. Και εδώ είναι παράλληλο γεγονός ότι εισήλθε και των θυρών και κλεισμένο στο υπερό, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων. Και ένα άλλο λέγουν τα κείμενα τα ημινολογικά. Ομοίως και εξήλθε από την Παναγία Μήτρα της Αϊπαρθένου και φύλαξε αυτή την Παρθενία. Δεν έβλαψε την Παρθενία της Παναγίας μας. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που βλέπουμε, ξαναλέγω, είναι μια κλασική βυζαντινή παράσταση που μας δείχνει ο λίγο μετά την Ανάσταση. Θα δούμε όμως κυρίως ο λίγο πριν την Ανάσταση, γιατί η Εκκλησία μας δεν μας παριστάνει αντιδογματικά την στιγμή της Αναστάσεως που κανείς δεν είδε, ούτε και οι άγγελοι. Γιατί μας το λέγει ακριβώς πολύ χαρακτηριστικά, μας το λέγουν τα τροπάρια. Εσφραγισμένου του μνήματος προήλθες εκ του τάφου, καθώς εκτέχθησε εκ της Θεοτόκου. Ουκ εις τον τοπό σε σαρκώθηση η ασώματή σου, άγγελοι. Δεν γνώρισαν πότε σαρκώθηκες και πώς γεννήθηκες και φύλαξες την Παρθενία της Παναγίας. Και ουκ εις τον τοπό τε ανέστης η φυλάσσοντες σε στρατιώτε. Αλλά οι στρατιώτε έπαθαν από το σώμα και ρευνοβολήθησαν από την αστραπή της ακτινοβολίας της Αναστάσεως του Χριστού μας και κυρίως από τον σεισμό και την αστραπή του οφθέντος αγγέλου. Ο άγγελος που έναν εμφανίστη άστραψε η μορφή του και κατεκεράφνωσε τους στρατιώτες και έπεσαν κάτω σαν νεκροί, οπότε αυτοί είναι σαν να μην υπάρχουν. Και λέγει ο άγγελος, μη φοβήστε εμείς, λέγει στις μυροφόρες, ας τους αυτούς να είναι σαν νεκροί που νόμιζαν πως θα φυλάξουν, θα κλείσουν μέσα στον τάφο την πέτρα της ζωής που είναι ο Χριστός. Να δούμε τώρα κάποιες αναστάσεις, όπως είπαμε, που μας παριστάνουν
λίγο πριν την Ανάσταση. Και συγκεκριμένα, η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι η αυτή με την εισάδου κάθοδον. Και άλλοτε επιγράφεται η τοιχογραφία, η εικόνα εισάδου κάθοδος ίσον Ανάστασης, ή άλλοτε με την λέξη η Αγία του Χριστού Ανάστασης ή η Ανάστασης, όπως είναι της μονής του Οσίου Λουκά η Ανάσταση του Χριστού, 11ου αιώνος. Λοιπόν, του Οσίου Λουκά η Ανάσταση, όπως βλέπουμε, μια πολύ καλή χαρακτηριστική Ανάσταση, που ο Ιησούς Χριστός ανασταίνει, με το αριστερό χέρι πιάνει τον Αδάμ, ακολουθεί η αλυσίδα του ανθρωπίνου γένους, ανασταίνει τον Αδάμ παγγενή, και ακολουθεί η Εύα και όλο το ανθρώπινο γένος. Με το δεξί κρατάει το σταυρό, που είναι ο χαροποιός σταυρός που δίνει τον θρίαμβον και την νίκη κατά του κράτους των δαιμόνων. Βλέπουμε στη συνέχεια, είναι ο Δαβίδ εδώ και στη συνέχεια δίπλα του είναι ο Σολομών, και φυσικά έχουμε άλλες τέτοιες ψηφιδωτές εικόνες που παριστάνουν τα αυτά πρόσωπα και κατά τον αυτόν τρόπον. Από τη νέα μονή της Χίου, 11ου αιώνος και αυτή, νέα μονή της Χίου, ιδού λοιπόν, η Ανάστασης, η εισάδου κάθοδος. Παρατηρήσατε τον Κύριο που ποδοπατάει τις πύλες του Άδου. Αυτό το σκοτεινό σπήλαιον εδώ παριστάνει την άβυσσον του Άδη και την άβυσσον της αμαρτίας, το κατεστημένον του θανάτου, που είναι ο Άδης, που είναι εξουσία της αμαρτίας, εξουσία του σατανά. Και ο Κύριος ποδοπατάει τις πύλες του Άδου, γιατί κατέρχεται όχι ως κοινός θνητός, αλλά κατέρχεται ως παντοδύναμος δεσπότης ή πανσθενής, με σθένος παντοδυναμία, κατέρχεται στην κοιλία του Άδου και συντρίβει τις πύλες, τις χαλκές και τις αμπάρες και τις κλειδαριές και όλα τα σύνεργα, τους μοχλούς, τους αιωνίους, τους κατόχους των πεπαιδημένων. Τι σημαίνει κατόχους πεπαιδημένων? Που κατήχαν τους δεσμίους. Όλα αυτά τα συντρίβει εδώ ο Χριστός μας και τα ποδοπατάει και τα κάνει γυαλιά καρφιά, θα λέγαμε. Διαλύει τον Άδη, κατεβαίνει και με την αστραπή της θεότητος, όπως ακριβώς λέμε και στα τροπάρια, κατεκεράφνωσε τον Άδη και τον Σατανά και το κράτος του, το βασιλείο του τον Άδη, και ελευθερώνει έτσι τους ανθρώπους που τους κατήχε ο θάνατος και ο διάβολος. Ιδού λοιπόν, ανασταίνει εδώ τον Αδάμ και συνεχίζει η Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους αλυσιδωτά από τον Αδάμ, όλη η αλυσίδα, ο Αδάμ λοιπόν με όλο το ανθρωπίνο γένος ανασταίνονται. Ψηφιδωτή λοιπόν εικόνα από την Νέα Μονή της Χίου. Τέτοια παραδείγματα είναι άξια λόγου να χρησιμοποιούν οι αγιογράφοι, και τέτοια να ζητάτε όσοι κάνετε εικόνες για εκκλησίες. Προπαντός το προσκυνητάρι. Δεν μπορούμε να σπαστούμε εικόνες σαν τις δύο πρώτες που έδειξα, που δεν έχουν να μας δείξουν τίποτε από την αλήθεια, από την ουσία της Ορθοδοξίας μας. Και ότι ο Χριστός συναναστένει τον Αδάμ και την Εύα και όλο το ανθρώπινο γένος, την Εκκλησία. Δεν είναι αποκομμένος από την Εκκλησία. Ήδου μια άλλη εικόνα από το Άγιον Όρος, από την Ρώσικη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, η Ανάσταση, με κάποια άλλη φυσικά τεχνοτροπία, βυζαντινή όμως, που ανασταίνεται ο Αδάμ από τον Χριστό και πάνω δύο άγγελοι που κρατούν τα σύμβολα του πάθους, όπως θα δούμε πιο λεπτομερώς και σε άλλες εικόνες της Αναστάσεως. Αυτές είναι οι εικόνες τις οποίες πρέπει να μιμούμεθα. Μια χαρακτηριστική λοιπόν θαυμάσια Ανάσταση ψηφιδωτή από τους Αγίους Αποστόλους της Θεσσαλονίκης, που μας δίδει ακριβώς τον δογματικό ιστορικό τύπο. Εδώ βλέπουμε λίγα πρόσωπα, βέβαια έχουμε κάποια λεπτομέρεια και δείχνει μόνο τον Χριστό που συναναστένει τον Αδάμ, με το αριστερό χέρι κρατεί τον σταυρό, με το δεξί ανασταίνει τον Αδάμ και ακολουθεί και η Εύα. 12 Απόστολοι λοιπόν, Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, Ανάσταση του 14ου αιώνα. Παρατηρήσατε λοιπόν ότι τα βλέμματα Χριστού και του Αδάμ, Χριστός και Αδάμ, διασταυρώνονται τα βλέμματά τους. Και όπως μας λέγει και τον απόκριφο το Ευαγγέλιο του Νικοδήμου, τότε βλέπει ένα φως να στράψει μέσα στον Άδη ο Αδάμ και βλέπει να τον πλησιάζει και ο πρόδρομος, που γίνεται και στον Άδη πρόδρομος, και εκεί προτρέχει να κηρύξει τον Χριστόν ότι έρχεται και στον Άδη, και στη συνέχεια βλέπει τον Ιησού Χριστόν
να τον πιάνει από τον χέρι και να τον ανασύρει, εκράτησε και ήγηρε τον Παντοκράτορα, ο Παντοκράτορας Χριστός, τον προπάτορα Αδάμ. Και έπειτα στραφής προς τους άλλους λέγει, «Δεύρωμετε μου πάντες όσοι για του ξύλου ου ύψατο ούτως εθανάτωσε. Ελάτε μαζί μου όλοι αυτοί που σας θανάτωσε η παρακοή της Εύας που έφαγαν από το ξύλο το απειγορευμένο της γνώσεως», που ήταν μια παράβαση αποστασίας και αποστασία από τον Θεό. «Ελάτε», λέει, «μαζί μου εσείς, γιατί έρχομαι με τον Σταυρό, με το άλλο ξύλο, το ξύλο του Σταυρού, να σας ελευθερώσω». Και πράγματι, να διαβάσουμε τη φράση, «Δεύρωμετε μου πάντες όσοι δια του ξύλου ου ύψατο ούτως, το οποίο άγγιξε ο Αδάμ και η Εύα, εθανατώθητε». Εκείνο το ξύλο της παρακοής τους εθανάτωσε, το ξύλο της υπακοής του Σταυρού τους ανασταίνει. «Πάλιν γαριμάς δια ξύλου του Σταυρού πάντας εγώ ειδού ανιστών». Εδώ σας ανασταίνω, λέει, όλους με το νέο ξύλο, το ξύλο του Σταυρού, το οποίο είναι το τρόπαιον της νίκης που συντρίβει το κράτος του διαβόλου. Και τώρα θα δούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, την πιο κλασική, την πιο δογματική, την πιο εκφραστική Ανάσταση. Για πέστε μου το πολιτικό της Αναστάσεως. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσες και έτσι της μνήμας ζωή χαρισάμενος». Λοιπόν, είδου εικονογραφούμενο αυτό το πολιτικό. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων». Ο Χριστός ανασταίνεται από τους νεκρούς. «Θανάτο, θάνατον πατήσας». Και με τον θάνατον του, κοιτάξτε τον Σταυρό. Κρατάει τον Σταυρό με το δεξί χέρι. Και τι κάνει, συντρίβει την κεφαλή, με το δεξί χέρι κρατάει τον Σταυρό και συντρίβει την κεφαλή του Σατανά, την κεφαλή του Άδη. Γιατί αφού υπάρχει ο Σατανάς, υπάρχει και το κατεστημένο της αμαρτίας που την εφευρίσκει ο Σατανάς. Λοιπόν, συντρίβει την κεφαλή του Σατανά με τον Σταυρό. «Αυτό σου τηρήσει κεφαλήν», λέγει, «και εσύ τηρήσει αυτού πτέρνα». Κοιτάξτε τώρα ότι ο Σατανάς που είναι προσωποποιημένος εδώ και ο Άδης, μαζί Σατανάς και Άδης, Άδης είναι το κατεστημένο της εξουσίας του Σατανά, τι προσπαθεί να κάνει, πιάνει από την φτέρνα το πόδι του Αδάμ για να μην τον αφήσει και του ξεφύγει τελείως. Και ειδού ότι εκφράζει ένα βαθύτατο, θα λέγαμε, νόημα, ότι κατορθώνει και πιάνει από την φτέρνα και αυτό σου τηρήσει πτέρναν, σημαίνει ότι η Σταύρωση του Κυρίου μας, από που την ενήργησε ο διάβολος με τα όργανα τους Εβραίους. Το ότι κρατάει τον Αδάμ από την φτέρνα εδώ, από την άκρη του ποδιού, σημαίνει ότι ο θάνατος καταπατείται, όπως λέμε, όταν ο θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας. Καταπατείται λοιπόν ο θάνατος με ποια έννοια, ότι πάβει να ισχύει ο θάνατος, πάβει να ενεργεί η νεκροποιός δύναμη της αμαρτίας και ο άνθρωπος ανασταίνεται και νικάει τον πνευματικό θάνατο και ζει την πρώτη Ανάσταση και ζει την Ανάσταση την πρώτη που είναι εκ του πτώματος της αμαρτίας και στη συνέχεια όμως θα πείτε πεθαίνει ο άνθρωπος, γερνάει και πεθαίνει. Είναι που τον κρατάει λίγο από το πόδι ο θάνατος και ο Άδης. Γιατί δεν ζει αιώνια στον κόσμο αυτό με το θνητό σώμα. Πρέπει να σπαρεί το σώμα το θνητό για να αποθάνει και να αναστρεφεί το σώμα το αιώνιο της δόξης για να γίνει ο άνθρωπος σύμμορφος του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Γι' αυτό ο Κύριος επιτρέπει λίγο να μας πιάνει από την άκρη του ποδιού ο θάνατος. Δηλαδή να πεθαίνουν οι άνθρωποι αν και νικόμεν τον θάνατο των πνευματικών και αναστηνόμεθα την πρώτη Ανάσταση που είναι η πνευματική ηθική Ανάσταση. Μας κατέχει λοιπόν η δύναμη του θανάτου μέχρι την δευτέρα παρουσία, κατέχει το θνητό αυτό σώμα και από τότε νικέται παντελώς ο θάνατος ως έσχατος εχθρός. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ το δόγμα. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων». Θάνατον πατήσας, λοιπόν ανιστάμενος ο Χριστός από τους νεκρούς, με τον θάνατό του, με το σταυρό του δηλαδή, κοιτάξτε εδώ, επάτησε τον θάνατον. Κοιτάξτε ότι συντρίβει την κεφαλή του Σατανά και του Άδου. Διαλύει το κράτος του Άδου. Ο σταυρός λοιπόν συντρίβει την κεφαλή του Σατανά και του Άδου. Όμως ο Κύριος και με τα πόδια του ποδοπατεί τον Άδη και τον Σατανά. «Όταν ο θάνατον καταπατήσες, τον δε διάβολον καταργήσες». Και ανασταίνει με το αριστερό χέρι τον Αδάμ και ακολουθεί στη συνέχεια η Εύα. Μετά έχουμε εδώ τον Δαβίδ, τον Σολομώντα,
τον Άβελ, τον πρόδρομο εδώ αριστερά και άλλα πρόσωπα, έχουμε μία λεπτομέρεια της εικόνας εδώ. Είναι η πιο χαρακτηριστική Ανάσταση, η πιο αριστουργηματική, δογματική, με απλότητα και εκφραστικότητα. Τέτοιες Βυζαντινές Αναστάσεις έχουμε και στον Άγιο Μάρκο Βενετίας της Βυζαντινής Ιταλίας, όχι της Αναγεννησιακής, όταν ήταν Βυζάντιο εκεί, πριν από την άλωση της πόλεως, γιατί τεχνίτες από την πόλη πήγαν και έκαναν εκεί τα Βυζαντινά, και στον Άγιο Μάρκο, στη Βενετία και στη Σικελία κλπ. Να δούμε μια λεπτομέρεια του Ιησού Χριστού που ανασταίνεται εκ νεκρών. Κοιτάξτε τον Χριστό σε λεπτομέρεια. Τι γλυκιά μορφή, κρατάει τον Σταυρό και ανασταίνει τον Αδάμ. Είναι λοιπόν αριστουργήματα αυτά τα οποία πρέπει να τα μιμούμεθα. Αναφέραμε έναν τύπο Αναστάσεως του Κυρίου μας που ανασταίνει με το αριστερό χέρι τον Αδάμ και με το δεξί χέρι κατάει το Σταυρό, με το οποίο συντρίβει την κεφαλή του Σατανά και διαλύει το κράτος του Άδου. Να αναφέρουμε και ένα άλλο πολύ κλασικό παράδειγμα από την Μονή της χώρας Κωνσταντινουπόλεως, που συναναστένει ταυτοχρόνως Αδάμ με το δεξί χέρι και την Εύα με το αριστερό χέρι. Ιδού λοιπόν αυτή η θαυμάσια εικόνα 14ου αιώνος, βέβαια αυτή δεν είναι ψηφιδωτή, είναι στο παρεκκλήσι της Μονής της χώρας που λέγεται σήμερα Καχρία Τζαμί από τους Τούρκους, τους Μεθανούς. Είναι λοιπόν η Ανάσταση του Ιησού Χριστού και παρατηρήσατε λοιπόν το κοντινό σπήλαιο του Άδου από το οποίο εξέρχεται ο Κύριος και ελευθερώνει τους ανθρώπους, τους συναναστένει. Ανασταίνει λοιπόν Αδάμα εδώ και την Εύα από εκεί και τους αναρπάζει με μια βιαιότητα, σαν αστραπεί από τα μηνύματά τους και παραδίδονται άβουλοι και ανίσχυροι και αδύναμοι ο Αδάμ και η Εύα, και τη βλέπουμε τους πηγαίνει από τον καρπό και το χέρι τους το άλλο κρέμεται προς τα κάτω, δεν έχουν την δύναμη της Αναστάσεως, γιατί ο Χριστός είναι η αυτοανάστασης και η δική του η Ανάστασης και η Ανάστασης όλων των ανθρώπων και όλης της, λέγαμε, της οικουμένης. Παρατηρήσατε κάτω, δεν φαίνεται πολύ καλά, μπρούμητα αλυσοδεμένο και ποδοπατούμενο τον Σατανά και τον Άδη και τις πόρτες τους σπασμένες, τις αμπάρες τις, τους μοχλούς και τα υπόλοιπα. Παρατηρήσατε εδώ τώρα τον πρόδρομο εδώ, τους προφήτες και βασιλείς τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, και στη συνέχεια από εδώ είναι ο Άβελ με την κλίτσα αυτή, εδώ είναι ο Άβελ νεαρός που τον αφώνευσε ο Καΐν ο αδελφός του, και άλλοι που πλαισιώνουν όλη αυτή την αλυσιδωτή Ανάσταση, την συνανάσταση του που ακολουθούν τον Χριστό μας, γιατί εδώ είναι το μεγαλείο της Ορθοδοξίας, δεν είναι άτομο ο Χριστός. Πού κατήντησε λοιπόν η δυτική ζωγραφιά? Έκανε και το Χριστό άτομο και τον ανασταίνει μόνο του με τα βίας, με δυσκολία, και κοντεύουν να τον πιάσουν τα σπαθιά όπως είδαμε των φρουρών. Ενώ η Ορθοδοξία έχει το δόγμα και την αλήθεια. Αυτό ανασταίνεται ο Κύριος. Νεκρώνονται οι φρουροί από την αστραπή του Αγγέλου. Όχι τον Αστάτος Χριστού, θα είχαν αποθάνει αν μια ματιά τους έδειχνε ο Κύριος στο απειλητική. Και συναναστένεται η Εκκλησία, η ενάδου, θα λέγαμε ευρισκόμενη, ενίκο άδου ευρισκόμενη, όσοι επίστευσαν συναναστένονται και μεθύστανται, δηλαδή μετακινούνται, όπως λέει και ο Χρυσόστομος, από τα ταμεία, από τα βασίλεια του Σατανά στα βασίλεια του Χριστού, δηλαδή στον χώρο των δικαιωμένων. Και τώρα δεν είναι πλέον στον Άδη οι ψυχές, κάποιοι μιλάνε για κλείδωνα, για Άδη, αφού ο Χριστός κατήργησε τον Άδη. Εκκυλίας άδου ερίσατο ημάς, ψάλμε στο τροπάριο. Και πρωτότροκος έγινε αυτός με ποια έννοια? Πρωτότροκος σημαίνει ότι αυτός πρώτος ανέστη με το δοξασμένο αιώνιο θεωμένο σώμα, το αθάνατο, που έχει άλλες ιδιότητες και δεν κλείνεται πλέον στον χώρο και στον χρόνο. Γι' αυτό εξέρχεται από τα οθόνια, όπως είδαμε, χωρίς να τα σκίσει, και εξέρχεται από το όλο αυτό τον θολωτό τάφο, όχι θολωτό, τον σκαμμένο μέσα στον πορόλιθο, εξέρχεται σφραγισμένο του μνήματος, χωρίς να ανοίξει το μνήμα, όπως και εισέρχεται και τον θυρών και κλεισμένο στο υπερόν, και είπε αναμέσως των μαθητών εκείνο το ειρήνη ημίν.
Βλέπουμε λοιπόν αυτό το μεγαλείο της Αναστάσεως του Κυρίου μας και να δείξω μια άλλη εικόνα που προσπαθεί να μιμηθεί αυτή την Ανάσταση της Μονής της χώρας. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ την αυθεντική αυτή εικονογραφία της Ορθοδοξίας μας. Ο Χριστός μας ανασταίνεται, μια κίνηση προς τα δεξιά, μια κίνηση προς άνοδον. Αναρπάζει τους κεκοιμημένους μέσα από τους τάφους τους. Κοιτάξτε τον Κύριό μας μέσα σε μια ακτινοβολία, σε μια ελλειπτική δόξα. Τον περιβάλλει η δόξα, η ακτινοβολία της Αναστάσεως. Γιατί ενέκρωσε τον Άδη τη αστραπή της θεότητος, με την αστραπή της θεότητος. Και ανασταίνει λοιπόν τον Αδάμ παγγενή όλο το ανθρώπινο γένος και την Εύα και τον Αδάμ εδώ ταυτοχρόνως. Μια προσπάθεια μιμήσεως αυτής της εικονογραφίας της Μονής της χώρας βλέπουμε που συναναστένει Αδάμ και Εύα μαζί, βλέπουμε σε ένα έργο που είναι σύγχρονο βέβαια της Μονής Καλαμίου της Ναυπλίας. Ανάστασης Κυρίου. Συγχαίρομαι λοιπόν την Μονή αυτή που κατανοεί τι σημαίνει ορθόδοξη τοιχογραφία και κάνει μία παραπλήσια, ένα θα λέγαμε παραπλήσιο αντίγραφο, όπως είδαμε του προηγουμένου, της Μονής της χώρας. Αυτά τα αντίγραφα να ζητάτε αγαπητοί τηλεθεατές. Αυτά εκφράζουν το μεγαλείο της Ορθοδοξίας μας και φυσικά πρέπει αυτά να διδάσκονται και στις σχολές της Αγιογραφίας, ώστε να ξεφύγουμε τελείως από αυτά τα εκείνα τα απαράδεκτα πρότυπα, τα δυτικά, τα οποία υπάρχουν και ακόμη σε πολλούς ναούς. Κάποιοι θα ήθελαν να παρακινηθείτε από εσάς που με ακούτε, κληρικοί και λαϊκοί, και να πείτε στη συνενορία μας τι εικόνα Αναστάσεως έχουμε και να τρέξετε ποιος θα προλάβει να πει του χρόνου και από τότε να φροντίσει θα έχω δώσει εγώ για το προσκυνητάρι μια βυζαντινή εικόνα αριστουργηματική και επιλέξατε Μονής Δαφνίου να πείτε στους αγιογράφους σας, Μονής της χώρας και κάποια άλλα σύγχρονα όπως θα δούμε και στη συνέχεια κάποια άλλα. Η Ανάσταση λοιπόν του Κυρίου μας στην εικονογραφία είναι ο τύπος που αναφέραμε που βγαίνει μέσα από τα οθόνια ο Κύριος μας που έχει ήδη βγει και επιδεικνύονται τα οθόνια για να δείξουν ότι ανέστιου και στην όδε. Και εάν τα οθόνια αυτά δεν επιδεικνύονται, θα έλεγε κανείς μα άραγε ανέστη εκ νεκρών. Μήπως τον έκλεψαν. Δεν μπορούσαν να κλέψουν τον Χριστό, να τον βγάλουν μέσα από τα οθόνια και να μην τα σκίσουν οι Απόστολοι. Είναι και η μεγαλύτερα απόδειξη της Αναστάσεως. Ξαναδείχνω αυτή την εικόνα που δείξαμε πιο μπροστά. Είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη της Αναστάσεως. Ιδού λοιπόν, εξήρθε από τα οθόνια ο Κύριος και τα άφησε άδικτα. Αν τον έκλεβαν οι Απόστολοι, θα τον έπαιρναν μαζί με τα οθόνια. Ή για να δείξουν πως ανέστη δήθεν, αν έκαναν κλοπή, θα εξετύλιγαν τα οθόνια που είχαν κολλήσει το σώμα επάνω. Θα τα έσκιζαν. Δεν μπορούσαν να τα αφήσουν έτσι και να πάρουν τον Χριστό μέσα από τα οθόνια αυτά. Είναι μία από τις μεγαλύτερες, η πιο αυθεντική απόδειξη. Είδαν λοιπόν τα οθόνια κείμενα μόνα, οι μυροφόρες και οι Απόστολοι και τότε επίστευσαν ότι ανέστη ο Κύριος όντως, ότι δεν έμεινε μέσα στον τάφο. Ο ένας τύπος είναι αυτός είπαμε και ο άλλος τύπος είναι που ανασταίνει, είναι πριν, λίγο πριν την Ανάσταση που μας παριστάνει την εισάδου κάθοδον που είναι ταυτοχρόνως και Ανάστασης. Και είναι λοιπόν ο τύπος ο καθαρά δογματικός, ιστορικός, καθαρά ιστορικός, που έχει λίγα πρόσωπα, τον Χριστό, τον Αδάμ, την Εύα και τον πρόδρομο, τον Δαβίδ, τον Σολομώντα, τον Άβελ και κάποιους προφήτες όπως τον Ισαΐα, τον Ιερεμία και μόνον αυτά. Και στη συνέχεια υπάρχει και άλλος τύπος, ο περιγραφικός, ο αφηγηματικός, ο διηγηματικός, που έχει περισσότερη διήγηση. Φέρει πριν να δείξουμε αυτή εδώ την εικόνα που μας δείχνει κάτω από τον ανιστάμενο Χριστό μέσα στο σκοτεινό σπήλαιο του Άδου άγγελος να ξυλοκοπεί τον δαίμονα και να τον δένει χειροπόδαρα.
Ανέστη Χριστός και πεπτόκασι δαίμονες και έδισε τον σατανάν, όπως λέγει και η Αποκάλυψη, τον έδεσε. Δεν ξέρω μήπως τον λύσει στις μέρες μας και μήπως τον δούμε και με τον Αντίχριστο να ενεργεί, να γίνεται και ο Αντίχριστος, θα λέγαμε, που όλος θα είναι σατανοφόρος, να πλανάει τα έθνη και τους λαούς και για ταυτότητες και για εθνικά θέματα και για ορθοδοξία και για πίστη και για τόσα άλλα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, δεξιά και αριστερά από τον Χριστό, την Ανάσταση του Αδάμ, της Εύας και όλων των Αγίων και Δικαίων, του Προδρόμου, των Προφητών Αγίων και Δικαίων. Να δούμε τώρα μία άλλη Ανάσταση, για να σας δείξω αυτό ακριβώς το οποίο σας είπα, ότι στον αφηγηματικό ιστορικό τύπο έχουμε και την δέσμευση των δαιμόνων. Δεν φάνηκε καλά στις προηγούμενες εικόνες η δέσμευση των δαιμόνων. Θα δείξουμε εδώ, σε αυτή εδώ την εικόνα. Κοιτάξτε, κάτω από τον ανιστάμενο Χριστό παρατηρούμε τους αγγέλους να δένουν τους δαίμονες και άλλοι να τρέπονται σε φυγή. Ανασταίνει συγχρόνως από το μεγάλο μετέωρο, είναι αυτή η εικόνα. Ανασταίνεται συγχρόνως ο Αδάμ και η Εύα και όλο το ανθρώπινο γένος που βλέπουμε στη συνέχεια. Να δούμε και κάποιες ελάχιστες ακόμα, μία ακόμη έστω εικόνα. Βλέπω ότι συμπληρώθηκε η ώρα. Μία από τις πιο εκφραστικές εικόνες της Αναστάσεως, στη χωγραφία, είναι από τη Μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων, στα Μετέωρα, του 1548, και παρατηρούμε ότι ο Χριστός συναναστένει τον Αδάμ εδώ και την Εύα εκεί, με το δεξί τον Αδάμ και το αριστερό την Εύα, και κάτω από τον Χριστό είναι ο άγγελος που δεν ξυλοκοπεί τον δαίμονα, πάνω από τον Χριστό είναι η Χαρά και άλλες έξι μορφές αγγελικές με λάβαρα, ρομβοειδή, που κρατούν, θα λέγαμε, τα σύμβολα της νίκης, και έχουμε και τις επιγραφές, όπως διαβάζετε, αν δείχνει καθαρά η εικόνα, εδώ τις επιγραφές, και είναι αυθαρσία, νίκη, ανάσταση, η χαρά στη μέση, αγαλία, σεφροσύνη και ζωή. Αυτά είναι τα δώρα της Αναστάσεως του Χριστού μας. Δώρα λοιπόν Αναστάσεως είναι από τα Μετέωρα, τη Μονή Βαρλαάμ. Παρόμοια ακριβώς εικόνα είναι και στη Ρασιώτισσα, την Παναγία Ρασιώτισσα, στην Καστοριά. Κοιτάξτε λοιπόν χάρη που έχουν οι Βυζαντινές εικόνες. Ο Χριστός ανασταίνει την Εκκλησία ολόκληρη. Ιδού τα δώρα που μας προσφέρει, η χαρά. Χαίρεται, λέγει στις μυροφόρες, είναι το πρώτο το μήνυμα της Αναστάσεως, το μήνυμα της χαράς. Και ιδού τα άλλα δώρα που μας τα δίνουν με τη μορφή αγγέλων, προσωποποιημένα τα δώρα. Αφθαρσία, από αριστερά στα δεξιά, αυθαρσία, νίκη, ανάσταση, αγαλία, σεφροσύνη, ζωή. Τέτοιες λοιπόν εικόνες, και εδώ βλέπουμε άλλο να κρατάει το σημείο του πάθους, το σταυρό, εδώ να κρατάει ένα γύρο με το όξος και την λόχη και τον σπόγκο, τα σημεία του πάθους που έδωσαν το χαροποιόν, θα λέγαμε, πένθος αυτό, μας έδωκε τη νίκη κατά του θανάτου, κατά του άδου, κατά της αμαρτίας. Αυτή λοιπόν είναι η Βυζαντινή εικονογραφία, και πρέπει σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αγαπητοί τηλεθεατές, να ζήσουμε το μεγαλείο αυτό της Βυζαντινής μας εικόνας, να προτιμήσουμε τη Βυζαντινή εικόνα. Τι να προτιμήσουμε, δεν υπάρχει θέμα επιλογής μεταξύ Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Ανακινησιακής. Η μόνη εκφράζουσα εικόνα, η μόνη γλώσσα της Ορθοδοξίας μας που εκφράζει το δόγμα, την Ανάσταση των Χριστών που ανασταίνεται, Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, με το θάνατό του, θάνατον πατής, που τον πατή των θάνατων, και έθεσα της μνήμας της ζωής χαρισάμενος, και ανασταίνει ή τον Αδάμ με τον αχέρι και κατά το σταυρό με τα λοχέρι, ή και στη συνέχεια την Εύα, ή και τους δύο μαζί, όπως είδαμε στη Μονή της Χώρας, Αδάμ και Εύα και όλο το ανθρώπινο γένος μαζί. Ας ζήσουμε λοιπόν αυτή την χαρά, αυτό το μεγαλείο της Αναστάσεως, αγαπητοί τηλεθεατές, και ας ευχηθούμε όταν ατενίζουμε πλέον εικόνα της Αναστάσεως και να ψάλουμε τα τροπάρια, να νιώθουμε αυτά τα βιώματα, τα θεία, και πραγματικά η γλώσσα είναι ένα μέσο ποιμαντικού διαλόγου, γιατί μας μιλάει η εικόνα. Και φυσικά στα πλαίσια του χρόνου, του συνδέμου που είχαμε, είπαμε τα ολίγα τα οποία μπορούσαμε να πούμε. Να ευχηθούμε λοιπόν η Βυζαντινή εικόνα να διδαχτεί στα σχολεία. Γιατί να μην διδαχτεί η Βυζαντινή εικόνα?
Διδάσκουν μόνο μια ιχνογραφία. Τα σχολεία από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο να διδάξουμε μουσική βυζαντινή, βυζαντινή εικονογραφία. Και έτσι να είμαστε πιο ορθόδοξοι, γιατί ο δικό μας πλούτος δεν θα είναι ίσως τα πετρέλαια ή οι βιομηχανίες. Εκεί δεν τα πάμε τόσο καλά. Όμως είμαστε οι πρώτοι που έχουμε το μεγαλύτερο θησαυρό. Την ορθοδοξία μας, την πίστη μας, τα δογματά μας, τη λατρεία μας. Και μέσα την υμνογραφία μας, την υμνολογία μας. Έχουμε και την βυζαντινή μας εικόνα. Τοιχογραφία, φορητή εικόνα, ψηφιδωτές και ένα μικρό δείγμα είδαμε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το λειτουργικό κλίμα το αναστάσιμο, ας χαρούμε και τη βυζαντινή εικόνα και ας ευχηθούμε Χριστός Ανέστη.